Δεν ονειρευόμαστε κάτι για να γίνει, ονειρευόμαστε για να μπορούμε να κοιτάμε ψηλά. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Γιάννη Βίδρα. Ο Γιάννης είναι αθλητής τριάθλου. Είναι ένας άνθρωπος που συνεχώς ανακαλύπτει και επεκτείνει τα όρια του. Πέραν από αθλητής, είναι στέλεχος σε μεγάλη πολυεθνική και μπαμπάς. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Θα το καταλάβετε μόλις ακούσετε τη δική του ιστορία. Μια ιστορία ζωής που απαντά στο ερώτημα «Τι κάνεις όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια δυσκολία που δεν σου δίνει εναλλακτική?» Έχεις δύο επιλογές. Ή αφήνεις αυτή τη δυσκολία να σε κατακλείσει και να σε πάρει από κάτω, ή παίρνεις την απόφαση ότι θα βρω έναν τρόπο να την αντιμετωπίσω. Μας κάνουν καλύτερους οι δυσκολίες που δεν μας δίνουν εναλλακτική. Άρα αναγκαζόμαστε να τις αντιμετωπίσουμε και δεν μας δίνουν και το χρονικό περιθώριο να σκεφτούμε μία δεύτερη ή μία τρίτη, μία τέταρτη εναλλακτική. Η δυσκολία με την οποία ήρθε αντιμέτωπος ο Γιάννης ήταν η διάγνωση της κόρης του Όλγας με νεανικό διαβήτη, σε ηλικία μόλις 8 μηνών. Η διάγνωση των γιατρών ήταν ένα σοκ για όλη την οικογένεια. Τα συναισθήματα που είχες εσύ, η σύζυγός σου, όλοι οικογενειακώς, φαντάζομαι ότι είχαν αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι είναι συνδεδεμένα με άγχος, αγωνία, φόβο, θυμό, λύπη. Ο φόβος, ναι. Τα συναισθήματα ήταν πολλά και μόνο αρνητικά στην αρχή. Μετά από το «γιατί σε εμάς» ήρθε ο φόβος. Ο φόβος γιατί ήταν αυτονόητο, είχε να κάνει με την ζωή του παιδιού σου, το οποίο αντικειμενικά είναι κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό. Εσύ τι αλλαγές έκανες στη δική σου τη ζωή, στο δικό σου τρόπο αντίληψης, στη δική σου καθημερινότητα, πέραν από το πρακτικό, το ότι έμαθες πόσους υδατάνθρακες σε περιέχει κάθε τροφή και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που αφορούν άμεσα την διατροφή της κόρης σου και όλης της οικογένειας. Τι αλλαγές έγιναν μέσα στις συνάψεις στον εγκέφαλό σου για να μπορέσεις να προσαρμοστείς και να επιβιώσεις μέσα σε όλο αυτό? Θα σου πω, από τη φύση μου που ίσως και αυτό με βοήθησε, είμαι θετικός άνθρωπος. Θετικός δεν σημαίνει ότι κρύβω τα προβλήματα κάτω από το χαλί και δεν κάνω ότι δεν τα βλέπω, όμως η πρώτη μου σκέψη είναι ότι πίσω από κάθε πρόβλημα σίγουρα υπάρχει μία λύση και σίγουρα εγώ μπορώ από εκεί να πάρω κάτι θετικό. Δεν γίνεται, αλλιώς αν δεν υπάρχει λύση δεν είναι πρόβλημα στο κάτω-κάτω. Άρα προσπαθείς ουσιαστικά να ξεζουμίσεις το καλό κομμάτι του προβλήματος και το καλό κομμάτι του προβλήματος είναι πώς εγώ μέσα από αυτό θα βρω εκείνα τα χαρακτηριστικά προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά που θα με βελτιώσουν. Και κάπου εκεί ο Γιάννης έκανε την επιλογή να αλλάξει τη ζωή του, να αλλάξει τη διατροφή του και να βάλει την άσκηση στην καθημερινότητά του. Παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, και από πολύ μικρή ηλικία, ήμουν πάντα υπέρβαρος. Αλήθεια. Δηλαδή, μέχρι πόσα κιλά έχεις φτάσει? Το μεγαλύτερο που έτσι βάρος που είδα ποτέ σε ζυγαριά ήταν 116 περίπου κιλά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτό, άρχισαν να μπαίνουν σκέψεις ότι εντάξει, είναι πάρα πολλά, με κάποιο τρόπο πρέπει να τα χάσουμε, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι λίγο προσοχή στη διατροφή και ένα γυμναστήριο 2-3 φορές το πολύ την εβδομάδα, έτσι όπως πηγαίνουμε όλοι στην αρχή. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το αθλητικό κομμάτι, ας το πούμε. Η διάγνωση της Όλγας με διαβήτη κινητοποίησε τον Γιάννη να βάλει στη ζωή του το τρίαθλο, γιατί επιθυμούσε, όπως μου εξομολογήθηκε, να μπει σε μία συνθήκη που θα τον κάνει να παλέψει, να αγωνιστεί, να ξεπεράσει τα όρια και τους φόβους του, όπως έκανε καθημερινά και η μικρή του κόρη. Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι πάρα πολύ γρήγορα κατάλαβα πώς η προπόνηση και η προετοιμασία για έναν αγώνα τριάθλου, όχι απαραίτητα Ironman, έχει πάρα πολύ πολλά κοινά χαρακτηριστικά και με την προσωπική μας και με την επαγγελματική μας ζωή.
ποια είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που εσύ εντοπίζεις. Αποκτάς καταρχάς πολύ καλή σχέση με το χρόνο. Mm-hmm. Άρα, μπορείς... Καλύτερη αντίληψη και διαχείριση. Διαχειρίζεσαι το χρόνο σου, έτσι λοιπόν όπως διαχειρίζεσαι το χρόνο σου μέσα σε έναν αγώνα ή μέσα σε μια προπόνηση, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι και το χρόνο σου και στην προσωπική σου ζωή. Όπως για παράδειγμα θέτεις στόχους σε έναν αγώνα και τους ακολουθείς και μένεις προσιλωμένος σε αυτούς, έτσι θέτεις στόχους και στην επαγγελματική σου ζωή. Ας σου πω ένα έτσι ωραίο παράδειγμα που πολλές φορές χρησιμοποιώ είναι όταν βάζεις ένα μακροπρόθεσμο στόχο επαγγελματικό, τι σου λένε όλοι, μην κοιτάς το τέλος, σπάς τον σε μικρά κομμάτια. Αυτό ακριβώς είναι το τρίαθλο. Γιάννη, τι χαρές σου έχει δώσει ο αθλητισμός, το τρίαθλο, γιατί ναι μεν μπορεί για σένα να λειτουργήσε σαν ένας βατήρας για να φύγεις από το τέλμα και να σε καθοδηγεί καθημερινά σε κάτι καλύτερο, να σε εξελίσσει εσένα τον ίδιο, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό δεν γίνεται μόνο βασανίζοντάς σε με τις σκληρές προπονήσεις. Σου προσφέρει σίγουρα στιγμές χαράς, ικανοποίησης, θέλεις να μοιραστείς μερικές από αυτές μαζί μας. Θα σου πω, βεβαίως. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το τρίαθλο μου πρόσφερε πάρα πολύ χρόνο με μένα. Τον οποίο δεν τον είχα. Μου έδωσε το χρόνο, όταν είσαι σε μια προπόνηση ποδηλάτου 4-5 ώρων πάνω σε ένα ποδήλατο μόνος σου πολλές φορές, έχεις πάρα πολύ χρόνο να μιλήσεις με τον εαυτό σου. Να τον ακούσεις. Ίσως, να τον ακούσεις. Και πολύ σωστό. Και ίσως είναι ο μόνος που θα σου πει την αλήθεια. Όλο αυτό σε τροφοδοτεί και ψυχικά. Βέβαια. Σε τροφοδοτεί ψυχικά αρχικά γιατί σου δίνει μία αυτοεκτίμηση στην αρχή. Δηλαδή όταν αρχίσεις και πετυχαίνεις τους στόχους σου, ήδη αυτό που εκλαμβάνεις και η ευχαρίστηση σου δίνει το πάτημα για να συνεχίσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει ο Γιάννης στους γύρω του. Όλη αυτή η νοοτροπία, έτσι λίγο καλής διατροφής και αθλητισμού, περνάει στα παιδιά και ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο μεγάλος μου γιος παίζει μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία. Η Όλγα, ο ευωδιαβήτης δεν την έχει εμποδίσει καθόλου να αθλείται. Έχει ξεκινήσει με μπαλέτο, δεν της άρεσε, έκανε ρυθμική. Τώρα έχει βρει το ρυθμό της και το τι της αρέσει στην ενόργανη γυμναστική. Έχεις παρασύρει άλλους ενήλικες φίλοι σου, έχεις δει να ακολουθούν τη δική σου διαδρομή, αν όχι στο τρίαθλο, να αλλάζουν λίγο τον τρόπο ζωής. Μου το έχουν πει, υποσυνείδητα το έχω κάνει, όμως αρκετές φορές και ειδικά έτσι τα τελευταία, ας το πούμε, 3-4 χρόνια που και η δική μου πορεία στο τρίαθλο έχει βελτιωθεί, να το πω έτσι, έρχονται πολύ συχνά άνθρωποι και μου λένε «Σε έχουμε πρότυπο». Ο Γιάννης Βίδρας είναι ένας από τους πιο δυνατούς αθλητές τριάθλου στη χώρα μας. Και σε αυτό έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο οι σκληρές και μεθοδικές προπονήσεις, όσο και η αντίληψή του σαν άνθρωπος. Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι όταν του ζήτησα να μοιραστεί μαζί μας κορυφαίες αθλητικές στιγμές της πορείας του, επέλεξε να μου μιλήσει όχι για τον ίδιο, αλλά για έναν άλλον αθλητή, τον Σωκράτη, τον οποίο συνόδευσε σε έναν αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων, καθώς ο Σωκράτης έχει ολική απώλεια όρασης. Ήμουνα τα μάτια του Σωκράτη και για μένα ήταν ιδιαίτερη τιμή αυτό. Να σου εμπιστευτεί κάποιος την όρασή του. Το θεωρώ υπέρδαδη. Υπέρδαδη, δηλαδή από τα πράγματα τα οποία νιώθω πραγματικά περήφανος που έχω κάνει. Και που ένας άνθρωπος ήρθε και μου είπε «Θέλω να με οδηγήσεις στον τερματισμό». Νιώθω πολύ τυχερός που
αυτό καταγράφηκε σαν εμπειρία στη ζωή μου. Μου έχει υποσχεθεί ότι θα κάνουμε και ποδήλατο μαζί και του έχω υποσχεθεί, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το πάρει το μικρόβιο, ότι κάποια στιγμή θα το συνοδεύσω και σε αγώνα τριάθλου και το λέω έτσι δημόσια για να τον αναγκάσω να δεσμευτεί. Να τον δεσμεύσεις. Για τίποτα άλλο, ναι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Επόμενος μεγάλος αθλητικός στόχος, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου Ironman στη Γιούτα, τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ironman είναι το κρυφό όνειρο κάθε ανθρώπου που ίσως κάποια στιγμή ξεκινήσει το τριάθλο. Ένας επόμενος στόχος είναι αυτό που λέμε εμείς, ένας full αγώνας, δηλαδή όλη η απόσταση, γιατί αυτός ο αγώνας ο οποίος θα γίνει στη Γιούτα είναι το Half Ironman, είναι η μισή. Το όραμα, ας το πούμε έτσι όπως εμείς λέμε εδώ στο επαγγελματικό περιβάλλον και το είχα γράψει έτσι και μία στιγμή, είναι να τερματίσω έναν αγώνα τριάθλου με την Όλγα. Εντάξει, είναι πολύ μακρινό, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Η πορεία μου προς τη Γιούτα δεν είναι μόνο προπόνηση. Και επειδή έχω σαν φιλοσοφία ζωής το δούνε και λαβήν και επειδή έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα, είμαι πάρα πολύ τυχερός από τα πράγματα που έχω πάρει στη ζωή μου και επαγγελματικά και προσωπικά, νομίζω όλοι μας κάτι πρέπει να το επιστρέφουμε με κάποιον τρόπο στους άλλους ανθρώπους. Από την εμπειρία μου σαν γονιός και το πώς εγώ έχω αντιμετωπίσει είναι να βοηθήσω ανθρώπους και ιδιαίτερα γονείς με παιδιά που έχουν νεοδιαγνωστεί να αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισα εγώ τη διάγνωση του διαβήτη της Όλγας. Έτσι λοιπόν, τον τελευταίο καιρό έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια ενημέρωσης για το διαβήτη. Αυτό γίνεται μέσα και από τα social media τα δικά μου, μέσω των προπονήσεων, το οποίο θα κορυφωθεί με μια συνεργασία με ένα ίδρυμα το οποίο ενισχύει την έρευνα για τον νεανικό διαβήτη. Διάβαζε ένα άρθρο για τον Γιάννη με τίτλο «Έγινε Ironman για την κορούλα του». Μετά τη γνωριμία μας, μπορώ να πω ότι έγινε αυτό που πάντα ήταν. Βρήκε τον εαυτό του μέσα από μια πολύ δύσκολη συνθήκη χωρίς εναλλακτικές. Είναι συνειδητά παρόν, έχει στόχους, έχει κατακτήσει πολλούς ήδη και επιλέγει πάντα να επιστρέφει ό,τι καλό έρχεται σε αυτόν. Ο ίδιος είπε για την κόρη του ότι ο διαβήτης δεν είναι ασθένεια. Και εδώ θα μου επιτρέψει να πάρω το παρακάτω της σκέψης του και να το αποδώσω στον ίδιο. Ο διαβήτης, μας λέει, είναι ο τρόπος να γίνεις τη ζωή σου πιο δυνατός. Και ο Γιάννης είναι το απόλυτο παράδειγμα.